Καλησπέρα. Στο χώρο της τέχνης θα κινηθούμε και απόψε και θα σας προτείνουμε αυτά που αξίζουν την προσοχή σας. Ελάτε μαζί μας. Η εικόνα της Αποκαθήλωσης, μια εξαιρετική αγιογραφία του 14ου αιώνα που εκλάπη από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Πολιτισμού για να συντηρηθεί από το Βυζαντινό Μουσείο και στη συνέχεια να τοποθετηθεί εκεί που ανήκει, στο μοναστήρι. Ο Υπουργός Πολιτισμού, Μιχάλης Λιάπης, βρέθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο προκειμένου να παραδώσει την εικόνα. Άλλος ένας αρχαιολογικός θησαυρός επαναπατρίστηκε. Κυρίες και κύριοι, μέρες σαν τη σημερινή είναι μέρες ταράς για όλους όσους μοχθούν για την διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτός ο αγώνας για την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας είναι σύνθετος, χρονοβόρος διαρκής. Η εικόνα που παραλαμβάνουμε σήμερα αποδεικνύει ακριβώς ότι αυτές οι συντονισμένες ενέργειες είναι που φέρνουν τελικά αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Το Υπουργείο καταβάλει καθημερινά μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχει τον επαναπατρισμό μνημείων που έχουν πέσει θύματα της εγκληματικής δραστηριότητας που πλήττει εδώ και πολλά χρόνια τη χώρα μας. Είναι ένα έξοχο έργο του 14ου αιώνα. Είναι η Αποκαθήλωση του Χριστού με μια εικονογραφία η οποία είναι τυπική του 14ου αιώνα. Το έργο κλάπηκε το 1978, για 10 χρόνια περίπου ήταν στο Λονδίνο και με δικαστικό αγώνα η ελληνική πολιτεία επανεπάτρισε το έργο αυτό. Έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλά μοναστήρια, εκκλησίες που δεν μπορούν να συντηρήσουν τα έργα τέχνης που έχουν και τα έχουμε αποκαταστήσει στο μουσείο. Το καλύτερο για την προστασία των εικόνων είναι η πρόληψη, δηλαδή ο τόπος που φυλάσσεται το έργο. Πρέπει να αερίζεται, να μην έχει καθόλου υγρασία, κεριά μέσα στην εκκλησία να μην υπάρχουν για την εθάλη, για την καπνιά δηλαδή. Και μόλις διαπιστωθεί πρόβλημα, όλοι να πηγαίνουν σε ειδικούς συντηρητές, όχι σε αγιογράφους. Οι αγιογράφοι κάνουν άλλη δουλειά. Σε επιστήμονες συντηρητές για να φροντίζουν αυτοί για τη συντήρηση και αποκατάσταση του έργου. Το μουσείο είναι ένα βυζαντινό, δεν είναι χριστιανικό μουσείο. Έχει και εικόνες και τοιχογραφίες και αντικείμενα καθημερινής ζωής. Δίνει μια εικόνα του βυζαντινού και μεταβυζαντινού πολιτισμού και τέχνη.